Κύριε Λαβάνε, ένα εύθος εσάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πάντα μια ξεκάθαρη θέση. Όταν λέει δεν συνεργάζομαι, δεν συνεργάζεται. Και υπάρχει ένα ολόκληρο σκεπτικό πίσω από αυτό, να μην το επαναλαμβάνω, είναι γνωστό. Ωστόσο, πολλοί προσβλέπουν, δεν θα πω πολλοί, θα πω δεν είναι λίγοι εκείνοι, που προσβλέπουν στην ανοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την στήριξη μιας κυβέρνησης. Είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε κάτι τέτοιο? Κυρία Πετούρη, είμαστε στο 2022 και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να κοιτάξει κατάματα την πραγματικότητα και με βάση αυτή να κάνει τις επιλογές του. Γιατί έχει επιλογή, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αυτά που έχουμε σαν δεδομένα μπροστά μας είναι ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Ότι η οικονομία θα χειροτερεύσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Οι δείκτες της Κομισιόν δείχνουν ύφεση. Ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να καλπάζει. Όσο θα κυβερνά στη χώρα μας και θα συνεχίζει να υπάρχει η γραμμή εκείνων των κομμάτων που ασπάζονται τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στην παρούσα φάση είναι συγκεκριμένα, είναι η λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, είναι η λεγόμενη συνεχιζόμενη εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η πολιτική της επιχειρηματικής δράσης στην εκπαίδευση με το νομοπλαίσιο που ψηφίστηκε, στην υγεία με το νέο ΕΣΥ, τα πράγματα θα γίνονται συνεχώς χειρότερα για τον ελληνικό λαό και τους εργαζομένους. Και σε αυτή την ανίερη συμμαχία είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινά. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι δεν έχει περάσει ένας μήνας που μαζί αυτά τα τρία κόμματα ψήφισαν να παραμείνουν τα ενεργειακά χαράτσια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτά τα τρία κόμματα μαζί ψήφισαν να συνεχίζουν να ισχύουν οι τεράστιοι ηλεκτρικοί ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Αυτά τα τρία κόμματα μαζί ψήφισαν να συνεχίζουν οι καπιταλιστές, οι εφοπλιστές να έχουν αφορολόγητο στα κάψιμα και εμείς να πληρώνουμε τη βενζίνη στο 2%. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η απάντησή σας στο ερώτημά μου είναι αρνητική. Μας, και να κλείσω με αυτό, κυρία Πετούρη, είναι ότι πραγματικά όποτε ο ελληνικός λαός και η νεολαία σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, αυτά που συνεχίσανε σήμερα με τον υπεριαλιστικό πόλεμο, πραγματικά είδε ανάταση, όποτε διαπίστωσε ποια είναι η δύναμή τους μέσω από τον οργανωμένο αγώνα. Αυτό έγινε επειδή βρέθηκαν μαζί με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, έγινε όποτε μαζί με τους κομμουνιστές έδωσαν τη μάχη για κάθε πλευρά της ζωής τους. Άρα λοιπόν αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό και την νεολαία να κάνει και σήμερα, να ενισχύσει το ΚΚΕ στους χώρους δουλειάς, στις κάλπες, και με αυτόν τον τρόπο ο λαός μπορεί να χτίσει πραγματικά ασπίδα για τα αρνητικά μέτρα που βλέπουμε σήμερα και να ανοίξει πραγματικά την ελπίδα για το αύριο. Κύριε Λαβάνε. Κυρία Πετούρη, και εσείς διαπιστώσατε ότι πάνε πίσω στο 2012 και στο 2015, ακριβώς γιατί μπροστά το σενάριο είναι γραμμένο. Και το σενάριο, όσο θα συνεχίσουν το πάνω χέρι να το έχουν αυτές οι δυνάμεις, θα είναι να χειροτερεύει συνεχώς η κατάσταση των εργαζομένων από όλες τις πλευρές, από την ανεργία, από την ύφεση, από τους τσακισμένους μισθούς, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα μέτρα τα οποία πέρασαν όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα θα κάνουν μια πολιτική ψυχουλομαχίας πραγματικής, η οποία θα ανακυκλώνει μόνο την ακραία φτώχεια που προκαλείται από την ίδια τη στρατηγική και θα έχει συγκεκριμένα όρια. Τα όρια είτε θα λέγονται δημοσιονομικά περιθώρια, είτε θα λέγονται αντοχές της οικονομίας, όπου και οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, συναντήθηκαν. Η ΜΕΝ με τα ματωμένα πλεονάσματα και η ΔΕ με τα φορολογικά υπερέσοδα. Άρα εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να μην είναι θεατής σε ένα κάλπικο καυγά ανάμεσα στους χτεσινούς και τους σημερινούς και τους αυριανούς βεβαίως ψευτοσωτήρες, αλλά να συμπορευτεί αγωνιστικά με το ΚΚΕ, που είναι η μόνη πολιτική δύναμη που σταθερά και με συνέπεια αναδεικνύει τα προβλήματα των εργαζομένων, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και κάναμε για αυτή την περίοδο, για την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία δεν βρήκανε την στήριξη κανενός άλλου πολιτικού κόμματος στην Ελληνική Βουλή. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι αυτό ανοίγει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι νεολαία σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ και με τον αγώνα τους, να βάλουν τις δικές τους ανάγκες στο προσκήνιο, να καταδικάσουν τη στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων μονοπωλίων, τα οποία κερδίζουν είτε με τη διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, είτε με τη διαχείριση οποιοδήποτε άλλο στις ίδιες ράγες.